Η μαγειρική έχει και μια άλλη μαγεία. Αν δεν είσαι πολύ καλά και μαγειρέψει, μπορεί να σε κάνει καλά. <laughs> να, Γεια σα. Είμαι ο Γιώργος Ιωροτοκρήτου και είμαι εδώ στο podcast μαζί με τη Σιλία Ιωαννίδου. <laughs> ε, πήγα να το πω, αλλά με έκοψε. Χθε έκανα μια κολοκυθόσουπα. Μούρλια ήταν η άτιμη. Καταπληκτική. Να σα πω όμως μου έπεσε λίγο περισσότερο το τζίντζερ και το κάψα το παιδί. Αλλά έφαγε κολοκύθα, έφαγε πράσο, έφαγε καρότο, πατάτα. Καθίστε τι άλλο έβαλα. Καλά έβαλα ένα μπαχτσέ ολόκληρο μέσα. Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο επεισόδιο. Ε, η ζωή στο σπίτι, μια ζωή διαφορετική στο σπίτι, μια ζωή ε, μαζί με τα παιδιά και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε μαζί με εξειδικευμένους φίλους ε, πώς θα γίνει αυτή η ζωή μας πιο εύκολη, πώς θα γίνει αυτή η ζωή μας πιο όμορφη και πώς θα φύγει από το mode επιβίωση και θα γίνει ζωή. Ωραίο ε; Γιατί συνήθω ξέρει, ε, οι γονεί επιβιώνουμε. Ε, Γιώργο... Δεν μπορώ να σε καταλάβω η αλήθεια γιατί δεν είμαι γονή. Δεν ναι. είμαι γονιό, συγγνώμη. Ε, Όμω αυτό που μπορώ να αναγνωρίσω σε σένα είναι ότι είσαι καλή μαγείρισα. Ναι. Ε, όλη αυτή τη σούπα τέλο πάντων με τόσα αρωματικά. Να ξεσούφιγε λίγο τον Τζίντζερ. Το Τζίντζερ, εσύ το έκαψα το παιδί αφού μου. Αφού μου έλεγε το παιδάκι. Και, Δεν το διορθώσες με κάτι. Όχι, πώ θα μπορούσαμε να το διορθώσω; Αν προσθέτει μέσα περισσότερη υγρασία, δηλαδή λίγο νερό, ας πούμε. α πούμε. Αυτό να το. Ναι, αλλά θα έφυγε αυτό. εκείνο τώρα το, το πιχτούλι. Εντάξει, ναι, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε ένα λάθο που κάνουμε η αλήθεια. Στη μαγειρική αλλά... αυτό συμβαίνει ναι. συχνά. Ναι. Ε, γενικότερα τα λάθη, εσύ τα διορθώνει στη μαγειρική. Προσπαθώ να τα αποφεύγω καταρχήν και να μειώνω την πιθανότητα του λάθου. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για ένα σεφ. Αυτή είναι η δουλειά του στην ουσία. Mm. Να μειώνει την πιθανότητα του λάθου. Όταν κάτι δεν είναι σωστό, δεν βγαίνει έξω. Δεν περνά το πάσο που λέμε στη γλώσσα τη δικιά μου. Πιστεύει ότι στην μητρότητα ή στην πατρότητα, ή τέλο πάντων στο, όταν μεγαλώνει, μου είπε ότι δεν έχει παιδιά, mm -hmm. αλλά φαντάζομαι ότι έχει ανήψια. Έχω. Βαφτιστήρια. Βαφτιστήρια που είναι πνευματικά, σου παιδιά, που είναι εξίσου σημαντικό. Και πάρα πολύ σημαντικό, μπορώ να σου πω. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Να Γεια σα. Είμαι ο Γιώργο Ιωροτοκρίντου και είμαι εδώ στο podcast μαζί με τη Σιλιανίδου. Πήγα να το πω αλλά με έκοψε. Καταρχήν, Γιώργο το σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Παρόλο ευχαριστώ. που δεν είσαι πατέρα, ε, όπω το δήλωσε, σίγουρα όμω είσαι θείο, είσαι νονό, είσαι, είσαι. Πόσα βαφτιστηρία έχει, Δύο. Δύο. Πάρα πολύ ωραία. Ε, Πώ πείθει ένα παιδί, Πώ κρύβει έξυπνα λαχανικά που δεν τρώνε τα παιδιά, Πώ τα πείθει, Πώ το κάνει αυτό το μαγικό. Η αλήθεια είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν αρκετοί γονεί. Υπάρχει τρόπο όμω. Για πες. Yeah, ε, νομίζω το πρώτο στάδιο είναι να εντάξουμε τα παιδιά μαζί μα μέσα στην κουζίνα. Την ώρα που μαγειρεύουμε. Κάτι που έκανε μαζί μου και η μητέρα μου. Γι' αυτό είμαι και σεφ. Ακολούθησα έτσι λίγο τα χνάρια τη, γιατί είναι καλή μαγειρίσα. Άρα λοιπόν, το να τα παιδιά μα μέσα στην κουζίνα, ε, τα βοηθάμε να αντιληφθούν καλύτερα τελικά να τα μυρίσουν τα υλικά, να δουν πώ τα μαγειρεύει η μαμά μου, για ποιο λόγο το κάνει. Το δεύτερο στάδιο, σίγουρα υπάρχουν κάποια. Ο συνήθω τα παιδιά είναι λίγο έτσι επιφυλακτικά στα λαχανικά περισσότερο, ε. και ειδικά στα πράσινα λαχανικά, θα έλεγα. Αυτό το λαχίστο έτσι και έχω Και στην πάρει. ντομάτα. Και στην ντομάτα, ε. Mm. ε. Όλα αυτά όμως μπορείς να βρεις έξυπνες τεχνικές στη μαγειρική, τις οποίες μπορείς εντός εισαγωγικών να αποκρύψεις μέσα σε ένα φαγητό. Δηλαδή, αν έχουμε συνηθίσει, π.χ., το σπανάκι ή τον μπρόκολο, απλά να το βράζουμε και να φαίνεται στην κανονική του μορφή, μέσα σε ένα μπιάτο ή σε ένα φαγητό, ε, θα μπορούσε να το περάσουμε μέσα από έναν blender. Να το αναμίξουμε με κάποιο άλλο λαχανικό και να το δώσουμε ένα άλλο χρώμα. Όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ στο, ε, στο να καταλάβουν τι γεύσει. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει παιδάκια τα οποία δεν τρώνε το σπανάχι, π.χ. μέσα στα όσπρια. Γιατί ναι. το βλέπουν έτσι περίεργο μέσα, ξέρω εγώ, σε, σε κάποιε. Σε, Όπω φασόλε, α πούμε, ναι. σε φασόγια. Ε, και αλλά στα τα το... μαυρομάτικα. Μπράβο, στα, στα μαυρομάτικα, πολύ σωστά, στο λουβί. ή μπορεί να το δουν μέσα σε ζυμαρικά, τα οποία έχει περαστεί από blender και έχει αναμειχθεί, ξέρω εγώ, με μια σάλτσα ούτω ώστε ότι το, του φαίνεται και πάρα πολύ νόστιμο. Μου δεν χάνει αναμιχτή, έτσι είναι... τις τι uh, ουσίε, τι καλέ και τα αυτά του. Κοίτα, πολύ σημαντικό είναι να προσέχουμε τα πάντα στη μαγειρική και να μην δολοφονούμε τα υλικά. Είμαι υπέρ σε αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει όμω μια καλή τεχνική στη μαγειρική δολοφονεί τι θρεπτικέ αξίε ενό λαχανικού. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Mm -hmm. Απλά θα περάσουμε το σπανάκι από ένα πλέντερ, θα το αναμίξουμε μαζί με ένα πράσο, να του δυναμώσουμε τη γεύση δηλαδή, να του αλλάξουμε λίγο τη γεύση και να προσθέσουμε π.χ. κάποια άλλα μπαχαρικά τα οποία θα βοηθήσουν και θρεπτικά το παιδί, όπω π.χ. η ρίζα βοηθάει πάρα πολύ στο. Τι είναι καλή κυτρινόριζα. Το, το τουρμερι στα αγγλικά. Τα Κουρκουμά, πολύ γνωστό κουρ... ναι. Στην mm. κολοκυθό σουπά μου έβαλα και κουρκουμά. Ναι. Επίση, ε, την πυκνότητα που είπε πιο πριν για τη σούπα, ε, μπορούμε να τη διορθώσουμε με λίγη πατάτα πουρέ. Ή ένα μήλο. είμαι ένα μήλο. Πολύ σωστά. Mm. Γιατί το μήλο θα βοηθήσει και να φύγουν και κάποια οξέα μέσα από τη σούπα. Εγώ βάζω στη φεσολάδα μήλο. Αλήθεια. Ναι. Πρώτη φορά το έχω ακούσει. Βράζω αυτό. τη φεσολάδα μου με ένα μήλο μέσα. Ναι. Πολύ ωραία. Πιάνει και ένα Για έτσι. Δες. Ένα... Έμαθα τύψη μέρα <laughs> <laughs> Θα σου φάω τη δουλειά πολύ απλά. <laughs> <laughs> Τι να κάνω, αγάπη μου, γιατί εμεί όσοι, όσοι είμαστε φάντηση και είμαστε δημιουργοί. Κατάλαβε. Είμαστε δημιουργοί ακόμα και στην κουζίνα. Λοιπόν, ε, και που λε. Ε, ε, Α πούμε πρωινό, η κόρη μου δεν τρώει ψωμί. Ο... Στο σχολείο αναγκάζομαι και τις κάνω κρουασανάκια. Αν τη έκανε μία τύπου τυρόπιτα, κυπριακή, αγιόπιτα. Δεν την πετυχαίνω ποτέ. Πρέπει να μάθει να την πετυχαίνει όμω. Μήπω πρέπει να μου δώσει μια συνταγή. Να σου δώσω όσε θε. Μεγάλη μου χαρά. Άρα το δώρο μα για σήμερα θα είναι συνταγή σου γιατί την είναι με μεγάλη μου χαρά. <laughs> σήμερα, Βέβαια, την, με, με, μεγάλη <laughs> <laughs> με χαλούμι. Με χαλούμι, με διάφορα τυριά. Επίση μπορεί να προσθέσει μέσα φρέσκα mm. Γενικά θεωρώ ότι η και η τυρόπιτα ή η κυπριακη δηλαδή αυτά που μοιάζουν σαν κέικ που κάνουμε εδώ στην ναι, Κύπρο. Ναι, αυτά είναι πολύ ωραία για πρωινό για τα μωρά, Όντως, για να τα παίρνουν στο σχολείο. Είναι εκπληκτικά, μπορείς να τα, μπορεί να τα πάρουν στο σχολείο, μπορεί να τα φάνε το πρωί μαζί με ένα ποτήρι γάλα. Ε, είναι ό,τι καλύτερο θεωρώ. Βέβαια έχουν πολλά αυγά μέσα, δεν έχουν. Εντάξει, μπορούμε να αποφύγουμε τα αυγά. Μπορούμε να γιατί έχω δει συνταγέ που έχουν 8 αυγά μεσά. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Όπου τυρί και αυγό στην Κύπρο. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι η παράδοσή μα όμω. Έχουμε μάθει γιατί τότε, μην ξεχνά ότι δεν υπήρχαν όλα, όλοι αυτοί οι σταθεροποιητέ που υπάρχουν σήμερα στην μαγειρική. Ούτω ώστε. Ποιοι είναι οι σταθεροποιητέ. Δηλαδή, π.χ. τον Μπέκε Πάουτερ, όλα αυτά okay, τα. Okay. Που βοηθούν ή να ψηλώσει ή να δέσει κάτι. Mm -hmm. Τότε η μόνη τεχνική που υπήρχε το αυγό. ήταν το αυγό. Το αυγό βοηθούσε να ψηλώσει ένα κέικ, το αυγό βοηθούσε να ενώσει υλικά. Άρα λοιπόν έχει μπει στην παράδοση την Κυπριακή κατά κάποιον τρόπο. Αχ, <Κι> <όλο Κι> αρέσει αυτού. να μιλάω μαζί σου, μαθαίνω. και εγώ το ίδιο μαθαίνω, πάρα πολλά <Κι> από ωραία, σένα. Είδες. <Κι> λοιπόν. Ε, με την κόρη μου, μου αρέσει να είμαστε στην κουζίνα έτσι. Πά πάρα πολύ. Mm -hmm. ε, ε, και έχω, έχω πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο τραπεζάκι από την οικία το οποίο είναι πτυσσόμενο, ε, το έχω, ανοίγω, ανοίγω φύλλο για πιτά mm -hmm. ανοίγω, και την έχω και ανοίγει και αυτή το φύλλο και μετά το, το, το κλείνω το, 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 το πτυσσόμενο και τρώμε το βράδυ εκεί. Ε, Γενικότερα, πώ μπορούμε όμω να κάνουμε την κουζίνα μα πιο έξυπνη, δηλαδή να δανειστούμε στοιχεία από εσά του σεφ, γιατί οι κουζίνε των σεφ είναι πάρα πολύ έξυπνε. Αυτό είναι αλήθεια. Πώ μπορούμε να δανειστούμε στοιχεία στην καθημερινότητά μα και να τα κάνουμε κι εμεί έξυπνε στι κουζίνες μα. Επίση, πώς... πολύ ωραία ερώτηση. Μου αρέσουν οι ερωτήσει σου σήμερα. Αχ, ευχαριστώ. <laughs> ε, αυτό που λες είναι αλήθεια. Όμω, τι συμβαίνει τώρα σε μια σε κουζίνα ενό σπιτιού, ως συνήθω δίνουμε έμφαση στο πώ θα φαίνεται ωραία. Που επίση είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι το σπίτι μα, είναι η ξεκούραση μα. Πρέπει να μα εμπνέει. Σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό, στη διακόσμηση δηλαδή τη κουζίνα. Απλά πρέπει να σκεφτούμε πιο πριν να είναι και πρακτική. Δηλαδή το τι χρειάζομαι πραγματικά μέσα σε μια κουζίνα. Πώ μπορώ να είναι δίπλα μου όλα τα πράγματα. Το τι κάνουμε εμεί σε μια επαγγελματική κουζίνα. Είναι ότι στι αιστείε, δηλαδή εκεί που δουλεύουμε, στου φούρνου και στι αιστείε, είναι όλα κοντά μα. Δηλαδή, τα συρτάρια μα είναι με τα κατάλληλα εργαλεία που θέλουμε να δουλέψουμε την τάδε στιγμή. Γιατί, όπω αντιλαμβάνεσαι, σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο, ε, υπάρχει η πίεση του χρόνου, ούτω ναι. ώστε πρέπει να ετοιμάσει όσο πιο σύντομα το φαγητό και σωστά. Άρα λοιπόν όλα είναι κοντά μα. Το τι κάνω εγώ στη δική μου την κουζίνα στο σπίτι, ναι. αν και δεν πολύ μαγειρεύω, αυτό είναι γνωστό για όλου του σεφ, δεν μαγειρεύω στο σπίτι. Παίρνει <laughs> delivery. Ναι. Έλα βρε πουλάκι. Αλήθεια ναι. σου λέω. Και αν ρωτήσει όλου του σεφ παγκοσμίω, νομίζω το 80% θα σου απαντήσει το ίδιο. Έλα βρε πουλάκι μου, τώρα με πληγώνει. Γιατί σε πληγώνω. Αυτή την ερώτηση μου την έχει κάνει και η Χριστιανά τέλο στην εκπομπή και τη έχω απαντήσει. Όταν πάει η Χριστιανά στο σπίτι, κάνει την παρουσιάστρια. <laughs> Άρα λοιπόν ε, όταν ναι, πηγαίνει στο σπίτι. Όχι, είπε... να σου πω κάτι. <laughs> μπορεί να την κάνει η γυναίκα για να διαβάσει ένα παραμύθι στα παιδιά. Εντάξει, άλλο αυτό. Καταλαβέ. Αυτό μας το κάνουν όλε οι μανάδε. <laughs> <laughs> ναι, αλλά μήπω <μήφος> παρουσιάστρια <laughs> μπορεί να το κάνει. Η <laughs> <laughs> να κάνει ερωτήσει στα παιδιά. Για πε μου, εσύ, πώ πέρασε σήμερα στο σχολείο. <laughs> Άρα λοιπόν στο σπίτι πρέπει η κουζίνα να είναι πολύ ε, έξυπνη, ε, δομημένη και σωστά αποθηκευμένα όλα τα υλικά και να έχουμε στον πάγκο της κουζίνας ό,τι χρειαζόμαστε γιατί έχω παρατηρήσει αρκετά σπίτια στον πάγκο της κουζίνας υπάρχουν πράγματα τα οποία απλά είναι διακοσμητικά. Ναι. Θεωρώ εκεί πρέπει να υπάρχουν όλα τα μηχανήματα που χρειαζόμαστε μέσα σε μια κουζίνα από ένα πλέντερ, από ένα μίξερ ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Μια νοικοκυρά, ένα μονογονιό τέλο πάντων ή μια οικογένεια ή ένα single. Το τι χρειάζεται πραγματικά να υπάρχει εκεί, ούτως, ώστε όταν μπει στο σπίτι, αυτά τα 5-10 λεπτά να μπορεί να φτιάξει ένα ωραίο γεύμα είτε για αυτόν, είτε για την οικογένειά του, για το σύντροφο του ή οτιδήποτε άλλο. Τα καρικεύματα. Mm -hmm. Είναι καλό να τα έχουμε έξω σε τις ωραίες αυτές τις mm. στικούλες... γιατί εγώ πήρα ωραίες στικούλες από το IKEA, αλλά μου, μου πιάνει λίγο χώρο. Ή να τα έχουμε σε ένα σερτάρακι και να κλείνει. Ποιο είναι πιο καλό για το καρύκευμα. Λογικά το καρύκευμα και γενικά τα μπαχαρικά... Ναι. καλό είναι να υπάρχουν σε έναν ξηρό χώρο. Όχι ζεστό, ναι. δηλαδή να μην το χτυπάει ο ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να μην είναι ακριβώ δίπλα από τις που παράγουν okay. θερμότητα ναι, ναι. αλλά ούτε και κάπου κλειστά στο οποίο να υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσουν υγρασία μέσα και να μα χαλάσουν. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι το πιο σωστό είναι να υπάρχει στον πάγκο τη κουζίνα πάνω ναι. ή αν υπάρχει ένα ραφάκι πιο πάνω από τον πάγκο αλλά όχι Κατάλαβα. κλειστό ναι. ναι. τα οποία να υπάρχουν εκεί σε ωραία μποκαλάκια ή ξέρω εγώ ναι, 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 ναι. βαζάκια τέλο πάντων. Ε, να μην τα χτυπάει ο ήλιο και να είναι οι σωστέ ποσότητε που χρειαζόμαστε. Γιατί έχω παρατηρήσει και το άλλο άκρο τη υπερβολή, το να γεμίζουμε κάτι μπουκάγια τόσα. Ε, αυτά αντιλαμβάνεσαι ούτε καν σε 10 χρόνια δεν μπορούν να φύγουν αυτά ε, τα καρικεύματα. Γιατί ο συνήθω τα μπαχαρικά είναι πολύ λίγα που χρησιμοποιάμε στα φαγητά μα. Απλά για να δώσουν αυτή την ένταση, τη γεύση, τα αρώματα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγο. Αυτά μετά σε κάποια φάση χαλάνε. Χάνονται σρεπτικέ του αξίε, χάνονται τα αρώματα του, χάνονται πάντα. Πόσο καιρό διατηρού, διατηρούνται αυτά τα... Ναι, για να μην δώσουμε κάποια λάθος πληροφορία... Νομίζω <coughs> ότι υπάρχουνε, υπάρχει ημερομηνία λέξη, αλλά κανένας δεν τη κοιτάει. Ναι, αυτό είναι λάθος. Αυτό ξεκινάει από την υπεραγορά. Ή από την αγορά γενικότερα. Όταν πάμε να ψωνίσουμε κάτι, πρέπει να κοιτάμε ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης. Επίση, σε συσκευασμένα προϊόντα όπω σαλάτε, γιαούρτια, που μπορεί να φτιάχνουν ψυσταριέ, φούρνοι ή οποιαδήποτε άλλα καταστήματα ναι. ε, που έχουν να κάνουν με φαγητό. Είναι βάση νομοθεσία από το 2015 ότι πρέπει να υπάρχει ημερομηνία παραγωγή και ημερομηνία λήξη. Και πέρα από αυτού, πάνω σε όλε τι συσκευασίε, βάσει Ευρωπαϊκή Οδηγία, πρέπει να υπάρχουν τα 14 βασικά αλλεργιογόνα που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλε τι ετικέτε. Είναι απαραίτητο, είναι νομοθεσίε wow. πλέον όλα αυτά. Άρα λοιπόν οι καταναλωτέ είναι πολύ σημαντικό να κοιτάνε την ημερομηνία παραγωγή και την ημερομηνία λήξη. Γιατί αυτό θα του προσδιορίσει... <laughs> προσδιορίσει και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να καταναλωθούν. Κοίταξε, εμάς δεν είναι λιγμένα. Χαίρομαι. Εντάξει. Θα με κεράσει. Ε, φυσικά και θα σε κεράσω. <laughs> με σεφ μου ανοίγει η όρεξη. Ένα μπισκοτάκι και χριστουγεννιάτικο και oh, τζίντζερ και πιπερόριζα πάρω... και, καρδουλά, τι και καρδούλα, τι άλλο θες. Ένα θα φας. Ένα. Έχω, Έχω παχύνει κανέ... τον τελευταίο καιρό. Άχι, και εγώ χάλια Έχω Μην το παχύνι. συζητάμε, γι' αυτό βάζω και το εδώ πέρα. Δεν το βλέπετε εσείς, δεν ξέρω, το βλέπουν οι άνθρωποι. Το βλέπουν, βάζω μαξιλαράκι γιατί άμα το βγάλω, παιδιά δεν γίνεται. Τι θα κάνω. Α, είναι κόρπο αυτό. Να, θέλει κι εσύ ένα μαξιλαράκι. Πάρε ένα από εκεί να το βάλει και εσύ έτσι. έτσι. Τα χαμδίθεν στηρίζεσαι. <laughs> Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Με έχει πιάσει μια λίζα κακιά. Ξέρει πότε τρώω. Όταν βάλω το παιδί για ύπνο. Βράδυ. Ναι. Όλη τη μέρα είμαι κυρία. Όλη τη μέρα τρώω ό,τι πρέπει. Γιατί δίνω στην κόρη μου ωραίο φαγητό. Δεν τρώμε junk food. Προσπαθώ να μαγειρεύω το σόσο. Α, το σόσο είπα. Λοιπόν, και μετά το βράδυ έρχεται και γίνεται το έλα λαμέιν. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, πες μου λίγο για το το σόσο. Πώς μαγειρεύω το σόσο. Ναι. Δηλαδή, πώς μπορώ να μαγειρέψω για δύο άτομα και όχι για δύο τάγματα. Ξέρεις τι... Εδώ στην Κύπρο στο φαγητό το έχουμε λίγο στην υπερβολή, αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το έχει και η μητέρα μου. Δηλαδή, τώρα σε πάρω στο σπίτι τη μητέρα mm -hmm. μου, είναι μόνη τη με τον πατέρα μου, mm -hmm. αλλά θα βρει σε αιστείε δύο φαγητά μαγειρεμένα δύο. για ένα λόγο ναι, ναι. και τουλάχιστον τρία γλυκά στο ψυγείο. Τρία γλυκά. Αυτό συμβαίνει ε? καθημερινά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Πώ νομίζει ότι έχω γίνει έτσι. Όχι, μια χαρά είσαι. Με τρία γλυκά, εγώ θα ήμουν. Δεν ξέρω Ελά, απλά σου. <laughs> <laughs> το τι είσαι γλυκού <laughs> είσαι, Δεν το συζητώ. Ε, άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Αυτό είναι λάθο η αλήθεια. Να. Είναι λάθο. Και πρέπει η νέα γενιά, εμεί α πούμε, να το αλλάξουμε όλο αυτό. Ε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει λόγο να μαγειρεύουμε τόσε πολλέ ποσότητε χωρί λόγο και αιτία. Τώρα να περιμένει καρισμένο στο σπίτι, ωραία, θα μαγειρέψει για το εκάστοτε αριθμό και ούτω καθεξή ή του καλεσμένου που έχει. Πώ θα μετρά αυτά όμω. Εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιο είναι να υπολογίζει ότι. Π.χ., αν μαγειρέψω μια πρωτενη με ένα συνοδευτικό, πρέπει να υπολογίζω ότι για κάθε άτομο θέλω 250 γραμμάρια Πρωτενη, δηλαδή ε, χοιρινό, ξέρω εγώ, ψάρι ή οτιδήποτε άλλο θα χρησιμοποιήσω. Και θέλω και κάπου στα 180 με 200 συνοδευτικά, είτε αυτά είναι ζυμαρικά, είτε αυτό είναι πουρέ, είτε είναι λαχανικά, είτε είναι απλά μια σαλάτα, ή ένα ρύζι, ή οτιδήποτε άλλο. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, καλό είναι να μετράμε, δεν το κάνουμε από τσιγκουνιό. το κάνουμε για σωστή διαχείριση εν των προϊόντων και να μην ξοδεύουμε αδίκα και τα λεφτά μα, αλλά και να πετάμε φαγητά <Ρι> τη στιγμή που βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, Έτσι. Εγώ, εγώ, εκεί που ξεφεύγω, είναι στα όσπρια. Ναι. Πο πόσο πρέπει να βάζω Αυτό πρέπει να κάνεις Πρέπει να το υπολογίσεις πιο πριν. Δηλαδή, αν υπάρχει μία, μία ζυγαριά στο σπίτι, μικρή, yeah. η οποία μπορούμε να ζυγίσουμε, ρε παιδί μου. Mm -hmm. Εντάξει, έχω πάρει το σακουλάκι τώρα με τα όσπρια, 500 γραμμάρια ένα κιλό, πόσα είναι, πόσα το βρήκε τέλο πάντων στην αγορά. Μέτρησε τι χρειάζεσαι πραγματικά. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα αποθηκεύσει σε ένα μπουκάλι αρρωστεγό, να τα κρατήσει. Για την επόμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ πότε θα τα ξαναμαγειρέψει και μετά να υπολογίσει τι χρειάζεσαι άλλο μέσα. Δηλαδή, αν θα βάλει 250 όσπρια για έναν άτομο, χρειάζεσαι περίπου ακόμα 100 γραμμάρια στα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν θα βάλει μέσα σελίνο, καρότο, αυτά τέλο πάντων που θέλει να αρωματίσεις ναι. τα όσπρια σου και να του δώσει ένταση. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Δεν χρειάζεται. Αυτό θα μα φάει δύο λεπτάκια. Ουσιαστικά είναι 250 ημερίδα. Εντάξει, ξέρει, τώρα οι άντρε ε, ε, χρειάζονται λίγο παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί να πάμε Εντάξει, και στα 300-350. Είναι... Απλά δεν χρειάζεται να υπολογίζουμε τουλάχιστον μισό κιλό ή ένα κιλό για τον καθένα. Αυτό που κάνουμε όλοι δηλαδή. Δηλαδή, η μητέρα μου τι έκανε, έπαιρνε δύο κιλά πατάτε για να τι βάλει στο ταψί με τρία κιλά κρέα για να φάμε τέσσερα άτομα. Mm. Δεν υπήρχε λογική. Ενώ αν μετρούσαν τι πατάτε, αν έλεγε θα φάει δύο Γιώργο, δύο πατέρα μου, δύο ξέρω εγώ τα αδέρφια μου, θα ήξερε ότι τελικά από το ένα κιλό χρειάζεται ξέρω εγώ τα 500 γραμμάρια, α πούμε, για να βάλει τι πατάτε. Ναι, μωρά, ο Γιώργο ήθελε να φάει και τρίτη πατατούλα, δεν θα έτρωγε. Εντάξει, να... σίγουρα βλέπει βλέπει είναι αυτό πρέπει να βρούμε το μέτρο. Το μέτρο mm. ποιο είναι, το ορίζουμε εμεί. Άρα λοιπόν, αν θα πούμε ότι θα προσθέσουμε ακόμα μια πατάτα για αυτόν που θα ήθελε, μπορούμε να το κάνουμε. Mm. Ή μπορούμε να κάνουμε έξυπνα πράγματα. Δηλαδή, αντί για συνοδευτικό, μη μην βάλει τι πατάτε ε, που δεν μπορεί να τι ξαναχρησιμοποιήσει. Μπορεί να τι ξαναχρησιμοποιήσει, αλλά όχι ακριβώ γιατί κατά ψέματα. Έχουν πατάτα με τα αυγά. Ναι. Μπορεί να τι χρησιμοποιήσει σε αυτό, αλλά κατά ψέματα η πατάτα για μένα. Ε, επειδή είναι ε, ε, ένα, ένα λαχανικό, το οποίο, ε, μια ρίζα τέλο πάντων, η οποία έχει τόσο πολύ άμυλο, που νομίζω η καλύτερη συνταγή στον κόσμο είναι. Ό,τι φτιάχνει με πατάτα να τα φά εκείνη την ώρα. Είτε mm -hmm. αυτό ονομάζεται τη γανιτί, είτε του φούρνου, είτε πουρέ, είτε, είτε, είτε. Σίγουρα υπάρχουν οι λύσει και μπορώ να σου πω αρκετέ. Μπορούμε όμω να ανταλλάξουμε τη θέση ε, που θα μπορούσαμε να βάζαμε το συνοδευτικό, να βάλουμε ρύζι, που μπορούμε την επόμενη μέρα να το χρησιμοποιήσουμε σε κάτι άλλο. Mm -hmm. Δηλαδή να το προσθέσουμε σε έναν όσπριο αφού το τελειώσουμε, γιατί είναι ψημένο το ρύζι. Ναι. Mm -hmm. Ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε μια σαλάτα. Mm -hmm. Γιατί μπορεί το ρύζι να μπει και σε μια σαλάτα. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Ούτω ώστε μπορούμε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στα συνοδευτικά. Μπορώ λίγο να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Τα όσπρια μου είπε, τα μαγειρεύει και τα βάζει στο. Τι, τι είχε πει. Τα όσπρια τα μαγείρεψε και τα έβαλε στο. Στο κουτί και τα έβαλε στο κατάψυξη. Όχι, δεν το είπαμε αυτό. Δεν το είπαμε αυτό. Εντάξει. <laughs> okay. Α, εννοεί αν, αν μείνουν όσπρια, να σου πω. Αν, αν σωκώ... μείνουν όσπρια, τι, τι τα κάνω. Που Ωραία. Τα, τα βάζω ναι. κάπου, σίγουρα. Εντάξει. Καλό είναι να ξέρουμε ένα, περίπου ένα πρόγραμμα τη εβδομάδα μα, πώ θα κυλήσει ε, το θέμα με το φαγητό. Ναι. Άρα λοιπόν, αν σήμερα έφτιαξα ε, φασόγια μαυρομάτικα ναι. και μου έχουν μείνει, ναι. θα τα στραγγίξω από τα υγρά του, ναι, ναι, ναι. θα τα φυλάξω σε ένα ταπεράκι, θα τα ναι. βάλω στη συντήρηση, όχι ναι. στην κατάψυξη. Και θα έχω προγραμματισμένο για την επόμενη μέρα να φτιάξω μια νόστιμη σαλάτα. Αυτή η σαλάτα μπορεί να περιέχει μέσα ρόκα, μπορεί να περιέχει μέσα φρέσκο σπανάχι, ακόμα και με μαρούγια, ένα ωραίο τριμμένο καρότο, Μπορεί να προσθέσει τυριά μαζί. Ξέρει, μερικά πρα... πράγματα πρέπει να βάλουμε και λίγο τη φαντασία μα στη μαγειρική και να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Α, έχουμε κάνει λουβί μαυροματίνα, το πω στα κυπριακά. Ε, και πρέπει να το φάω με ελαιόλαδο, ξέρω εγώ, μία κορσέρβα τόνο, πώ το τρώμε τέλο πάντων στην Κύπρο. Καλό είναι να σκεφτόμαστε ότι τα φασόγια ή τα όσπρια μπαίνουν παντού. Μπορεί να φτιάξει. Ό,τι θέλει. Μπορεί να κάνει σαλάτες με αυτά. Μπορεί να φτιάξει ένα μαγειρευτό άλλο φαγητό. Μπορεί να συνοδέψει ένα άλλο φαγητό στη σχάρα την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι λύσει στο να τα σωστά. Εγώ πήρα αντί να πάρω φακέ. Πήρα κόκκινε φακέ. Mm. Και το έκανα. Έκανα μουτζέντρα mm -hmm. με κόκκινε φακέ. Σου μείνανε. Όχι, εξαφανίστηκε. Α τα σου μείνανε. Αυτέ ήταν υπέροχε την επόμενη μέρα να φτιάξει μια σουπίτσα για το βράδυ. Ήταν καταπληκτικό. Είμαι σίγουρος. Καταπληκτικό. Ε, το έχω κάνει και σούπα, ελληνική φακή δηλαδή. Ναι. Το. το χρησιμοποίησα και ως ελληνική φακή. Απλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και εναλλακτικά όσπρια τα οποία δεν τα υπολογίζουμε. Ναι. Και μπορεί να είναι και πάρα πολύ ωραία. Και δουλεύονται αυτής... και ωραία. Και είναι, βράζει και πιο εύκολα. Πολύ σωστά. Γι' αυτό καλό είναι να πραγματιζόμαστε, να μην φοβόμαστε. Και εκτό από τι κόκκινε, υπάρχουν και οι πράσινε φάκε, οι, οι οποίε είναι υπέροχε. Ωραίε είναι, να τι πάρω Να να τι δοκιμάσει. Τι πάρω να τι δοκιμάσει. Τα όσπρια, είναι... εγώ τα βάζω στην κατάψυξη. Ε, όταν τα μαγειρεύει και μετά. Όχι. Α, δεν τα βάζω στον τουλάπι. Τα αποθηκεύω στην κατάψυξη κατευθείαν. Γιατί το κάνει αυτό, Είναι σαν να προψύνονται. Γιατί δεν, με, όταν τα βγάζω. Δεν τα μουλιάζω. Mm. Τα βράζω κατευθείαν. Mm. Είμαι έξυπνη. Πολύ. <laughs> <laughs> Σωστό, γιατί τους δημιουργάς μια υγρασία που το σώσει όταν τα θες. Μπορείς απλά να ανοίξεις το σακουλάκι και να τα μαγειρέψεις. Μπράβο. Ευχαριστώ. Τη μαμά μου ευχαριστώ για αυτό. Έξυπνο. <laughs> Αρκετά έξυπνο, ναι. ναι. Όπως και όταν έκανα λαχανοτολμάδες <laughs> το το λάχανο το βάζω στη κατάψυξη δύο μέρες, okay. δεν το ζωματίζω. Και το ναι, βγάζω. Ναι, βοηθάει πολύ να ανοίξει πιο εύκολα, ναι. να πάρει τα φύλλα, και το να το τα γεμίσεις. Και τα παίρνω και γίνεται ναι. υπέροχο. Ολοκα... Κάνω πολύ ωραίο λογανοτολμάδε. Αν θες, να σου Πρέπει συμβαίνω. να μαγειρέψουμε Μαρέα, παρέα μια μέρα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι το ναι. επόμενο ραντεβού αυτό θα είναι. Α, το ραντεβού, <laughs> το επόμενο θα είναι <laughs> μαγειρική. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και μιλήσαμε λίγο για το food waste. Mm -hmm. ε, μιλήσαμε λίγο τώρα. Ποια φαγητά ε, μπορούν να πάνε κατευθείαν κατά και ποια φαγητά μπορούν να πάνε ε, ψυγείο μόνο. Ναι. Και πρέπει να φαγωθούν... Τα φαγητά που πάνε ψυγείο πρέπει να φαγωθούν σε ναι. τρεις μέρες. Γενικότερα δεν μου αρέσει να συμβουλεύω τον κόσμο τα φαγητά όταν ψηθούν και μετά να πηγαίνουν κατά ψήξη, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν είμαι πολύ υπέρ σε αυτό. Είμαι υπέρ σε αυτό που σου είχα πει πιο πριν. Ναι. Δηλαδή, ό,τι έχουμε μαγειρέψει σήμερα μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σωστά, είτε σε έξυπνα σακουλάκια, είτε σε έξυπνα ταπεράκια, είτε ξέρω εγώ τι μπορούμε να βρούμε στην αγορά σε θέματα συσκευασία. Θα μπουν στη συντήρηση και θα έχουμε έναν προγραμματισμό να κατανολωθούν εντό τεσσάρων ημερών σε κάτι άλλο. Δηλαδή, έφτιαξα έναν ροστο χοιρινό, ρε παιδί μου. Δεν το έχουμε φάει όλο. Μπορεί να το φυλάξει στο ψυγείο, την άλλη μέρα μπορεί να το κάνει σε σάντουι. Μπορεί να το βάλει σε ομελέτες, Να το τεμαχίσει, δηλαδή να το ψιλοκόψει να το βάλει σε ομελέτες. Μπορεί να το ψιλοκόψει και να το βάλει να κάνει μια σάλτσα με ζυμαρικά. Mm -hmm. Άρα λοιπόν μπορεί να το αξιοποιήσει εντό τη εβδομάδα σε κάτι άλλο. Παρά να μου το φυλάξει τώρα μέσα στην κατάψυξη που δεν είναι λάθο, απλά εγώ σαν σεβ δεν το πολύ πρεσβεύω. Mm -hmm. Προτιμάω απλά... στην κατάψυξη να πηγαίνουν αυτά που είναι ήδη. Ε, από τον Παραγωγό σε κατάψυξη. Δηλαδή, τώρα να ανοίξω ένα σακούλι με κοτόπουλα πανέπου που μπορούν να βρω στην, στην αγορά κατεψυγμένα και χρησιμοποιήσω τρία κομμάτια, ναι, αυτά πρέπει να πάνε να ξανασυσκευαστούν για να μπουν πίσω στην κατάψυξη. Επίση, είμαι υπέρ στο αν ψιλοκόψει πολλά λαχανικά μπορεί ναι, να βάλει κατάψυξη. Παίρνω εγώ τα σακουλάκια mm. τη IKEA, γράφω α πούμε μαϊντανό, τα βάζω το μαϊντανούλι μου μέσα και τον αποθηκεύω. Τέλεια ούτως ώστε ξέρεις τι έχει το ναι, καθένα ναι, ναι, ναι. μέσα. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Στα, στο μαϊτανό, στο γκογιαδρό το φρέσκο, στο σέλινο, σε πιπεριές μπορείς να το κάνεις. Και Ακόμα και στα μανιταράκια μπορώ. μπορείς να το κάνεις. Ναι. Έλα και μανιτάρια. Ναι, αφού μου αφαιρέσεις τον αέρα μέσα από τα σακουλάκια, δηλαδή είναι αέρος, στεγός, ναι. και το κλείσει, αποθηκεύεις κατευθείαν μέσα. Καλό είναι, αν το κάνεις συχνά, να βάζεις και μια ανημερομηνία επάνω, έτσι, ναι, για να, να θυμάσαι. για μην μπερδεύω ναι, και τα σακουλάκια ακριβώς. Μου. Ναι, μπορεί ναι. μπορείς να το κάνεις αυτό. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Ε, ποιο είναι ε, το πιο συχνό λάθος που κάνουμε στην κουζίνα μας και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Με την εμπειρία που έχεις. Ναι. Τότε δεν κάνουμε... Εντάξει, δεν θα βάλω τον εαυτό μου μαζί γιατί είμαι επαγγελματία. Ε, αλλά το κάνουν και επαγγελματίε, είναι λάθος αυτό που είπα. Το πάνω μέσα στην κουζίνα, στη μαγειρική, είναι η προετοιμασία. Το preparation, το μη ζαμπλά στην γλώσσα τη δική μου. Άρα λοιπόν, η προετοιμασία είναι πολύ σημαντικό στο να μαγειρέψει σωστά, να βγάλει σωστό αποτέλεσμα και να είσαι καθαρό, συσταρισμένο, περιποιημένο και να σου δώσει και όλη αυτή τη δημιουργία το ότι μαγειρεύω και περνάω καλά μέσα στην κουζίνα μου. Άρα λοιπόν, θεωρώ το μεγαλύτερο λάθο και στι επαγγελματικέ κουζίνε, αλλά και στου σπιτιού κουζίνες κουζίνε είναι ότι δεν γίνεται σωστή προετοιμασία στο τι έχω στο μυαλό μου να κάνω. Άρα λοιπόν ξεκινάω από πιο πριν, 10 με 15 λεπτά, μαζεύω τα υλικά μου, μετράω τα υλικά μου, γιατί έχουμε μπει και πιο πριν να μην κάνουμε απώλειες, σκέφτομαι το φαγητό που θέλω να κάνω, πώς θέλω να το φτιάξω, είναι όμορφη η συσταρισμένη κουζίνα μου, μαγειρεύω, αν θέλω πίνω και ένα κρασάκι και περνάω ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό η οργάνωση μέσα σε μια κουζίνα είναι το α και το ω. Είτε αυτό ονομάζεται προετοιμασία, είτε ο εξοπλισμός, η καθαριότητα, τα πάντα. Αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να είσαι ξεκούραστος, να απολαμβάνει αυτό που κάνεις μέσα στην κουζίνα και να βγάζεις έναν υπέροχο αποτέλεσμα. Επίσης, τώρα θα με πεις και λίγο τρελό, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο, στο πώς νιώθουμε μέσα στην κουζίνα. Δεν είναι τυχαίο που όλοι λέμε το φαγητό της μητέρας μου είναι το καλύτερο. Δηλαδή, λέμε, ξέρω εγώ, τα κουπέπια τη μάνα μου είναι τα καλύτερα, ρε φίλε. Του Έμιρ Τζούσου Τα δικά μου, σε πλάγο αστοκύπριακόν τώρα, τα δικά τη μάνα μου είναι τα καλύτερα. Αυτό από πού προέρχεται, προέρχεται από την αγάπη που έχει μια μάνα στο να δημιουργήσει για τα παιδιά τη, ε, για τον άντρα τη, για τα εγγόνια τη. Αυτό βγαίνει στο φαγητό να ξέρει. Μπορεί να μην έχει άλλα σκεπιπέρι μέσα το συγκεκριμένο φαγητό, γιατί αν το δοκιμάσει ένα κριτικό, μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει μέσα αγάπη και μεράκι, γι' αυτό φαίνεται στο τελικό μου κιάτο να ξέρει. Πιο παγιά, πριν κάποια χρόνια, με είχαν καλέσει από έναν σύνδεσμο ε, που έχει να κάνει με καρκινοπαθή. Τέλο πάντων, και μου είπαν να πάω να κάνω μαθήματα μαγειρική. Ρώτησα, Τι ηλικίε είναι και μου είπαν ηλικίε από 65 και πάνω. Και του λέω: Είστε τρελοί. Ήμουν 23 χρονών τότε. Θα έρθω εγώ να δείξω σε γυναίκε οι οποίε έχουν μεγαλώσει παιδιά, εγγόνια, έχουν ταΐσει τόσο κόσμο, πώ θα μαγειρεύουν να του δείξω κάτι. Απλά να περάσουν λίγο την ώρα του, ξέρει. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Και τι έκανα. Ήθελα να αποδείξω αυτό το πράγμα που σου έχω πει πιο πριν, την αγάπη και το μεράκι. Πηγαίνω το πρωί, βλέπω 14 μεγάλες κυρίες και είχα πάρει ένα cheesecake με γεύση γκρέμπ ρουλέ. Έπρεπε να ενωθούμε τον χρόνο για να καταλάβουν τι τους πήρα. <laughs> Γιατί σου λένε τώρα τι είναι αυτό που μας έφερε. <laughs> το μοίρασα σε 14 ίσα κομμάτια. Τους είχα πάρει διάφορα σιρόπια, διάφορα διακοσμητικά όπως ζαχαρωτά ή σοκολάτες, ξέρω εγώ σοκολατάκια και 14 λευκά πιάτα. Και τους είπα ότι θέλω να σκεφτείτε σε ποιον απευθύνεται αυτό το πιάτο και θέλω να πάρετε ένα κομμάτι, να το διακοσμήσετε και όταν τελειώσουμε θέλω να μου πείτε πού απευθύνεται. Αν θες πιστεύεις, όλα αυτά που είχαν στο τραπέζι ήταν άγνωστα για αυτές. Τον γκρέμ μπρουλέ cheesecake, τα chocolate sticks, οι φυσαλίδες, όλα αυτά που έχω πάρει τα σιρόπια, και, και το καθεξής. Βγάλανε 14 πιάτα σε presentation, σε παρουσίαση, εστιατορίου. Γιατί είχαν στο μυαλό του ότι αυτό θα το φάει το παιδί μου, θα το φάει ο άντρα μου, θα το φάει ο γκόμενο μου, αν είσαι καμιά, ξέρω εγώ που ήταν ερωτευμένη, <ΣΣΣΣ> θα το φάει κάποιο που αγαπώ. Υπήρχε ένα ψυχολόγο του συνδέσμου και μου λέει τι γίνεται εδώ. Του λένε αυτό που σα είπα πιο πριν. Η μαγειρική έχει αυτή τη μαγεία. Και αυτό πρέπει να το υιοθετήσουμε όλοι, είτε επαγγελματίε, είτε μέσα σε μια κουζίνα ενό σπιτιού. Η, η μαγειρική έχει αυτή τη δυνατότητα να απορροφά όλα σου τα συναισθήματα. Γι' αυτό, αν δεν είσαι καλά, μην μαγειρέψει. Αυτό λέω και στου μαγείρου μου. Αν είσαι καλά, μην αγγίξει φάγητο. Δεν θα βγάλει το αποτέλεσμα το σωστό. Έχει δίκιο. Όμω η μαγειρική έχει και μια άλλη μαγεία. Αν δεν είσαι πολύ καλά και μαγειρέψει, μπορεί να σε κάνει καλά. Είναι και ψυχοθεραπευτική. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να, σε βοηθήσει, μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ η μαγειρική πάρα σε αυτό το πολύ. κομμάτι. Ε, και όπως ε, η μαγειρική σε κάνει δημιουργό, έτσι και η IKEA σε κάνει δημιουργό. Ε, και μαζί αυτά τα δύο ενώνονται, έτσι, και μας κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Πολύ σωστά. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι... Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, πραγματικά. Νομίζω περάσαμε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, Α, το ευχαριστήθηκα. Το, το ευχαριστήθηκες? Πάρα πολύ. Μπράβο αγάπη μου, αυτό έχει σημασία. <laughs> εμείς εδώ τι κάνουμε, θέλουμε να ευχαριστιόμαστε. Και επειδή και εμείς το ευχαριστηθήκαμε πολύ, και είναι και Χριστούγεννα, είναι γιορτε εντάξει, περίμενε. Mm -hmm. πριν, πριν πάμε στο δωράκι, γιατί σου έχουμε δωράκι. Ω, oh, σε ευχαριστώ θέλουμε. Μία ευχή. Νομίζω ότι κάτι έγινε με το σκηνοθέτη μα. Ναι, ναι, ναι. Ο σκηνοθέτη μας νομίζω έπεσε. έπεσε έχει, είσαι... ακούσει, έχει ακούσει τα Χριστούγεννα και τρομοκρατήθηκε. Φύνεται. Τρομοκρατήθηκε, ναι, και δεν έχει άδεια. Γι' αυτό. <laughs> δεν θα του δώκουν άδεια. <laughs> <laughs> θα, θα αναγκαστεί το παιδί να βγει να πει τα κάλαντα. Κωνσταντίνο, αλλά καμπή πρόβα. <laughs> δεν θα σου ζητήσουμε να πει τα κάλαντα. Mm -hmm. παρε... <laughs> Θέλουμε να μα πει όμω. Μία συνταγή για ένα έτσι χριστουγεννιάτικο πρωινό. Τι να φτιάξουμε το πρωί. Όχι συνταγή ρε παιδί μου, αλλά πώς θα το ονειρευτείς έτσι ένα χριστουγεννιάτικο πρωινό. Πώς το ονειρεύεσαι να είναι το πιο δημιουργικό χριστουγεννιάτικο πρωινό. Και θέλω, θέλω να μου πεις και την ευχή σου. Για το 2000, παιδιά, σε ποιο μπαίνουμε το 24? Ε? Το 24. Νομίζω 25 μπαίναμε. <laughs> Ταξίδευσε το χρόνο. <laughs> ναι, βλέπω μια σειρά γι' αυτό. <laughs> Είμαι στο 2351, περιττώ να σα πω. Το... Στη σειρά. Οκ. Okay. <laughs> ε, Χριστουγεννιάτικο πρωινό, ε. Ναι, πώς το ονειρεύεσαι, και θα σου πω κι εγώ. Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι, αυτό είναι λίγο προσωπικό του καθενού, πώς το ονειρεύεται. Ε, ναι, έλα τώρα, έλα. Ε, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου έλεγα ότι ένα ωραίο Χριστουγεννιάτικο πρωινό θα ήταν αυγά ποσέ πάνω σε ένα ωραίο προζημένο ψωμί το οποίο έχουμε καπυρώσει και αρωματίσει με φρέσκα βότανά από θυμάρι και λίγο ρόσμαρι. Ναι. Ε, θα έφτιαχνα μία ωραία Ολλανδές. Mm. Θα πρόσθετα λίγη πάπρικα έτσι για να δώσω... Mm, με αυτό το, το, το ναι, τσαχπινιά λίγο, Με τσαχπινιά, μια, μια, μια πονηρά Θα δω, ναι. σερβιρα πάνω το αυγό το ποσέ, θα βάζω από πάνω την Ολλανδές. Θα βάζω έτσι την πάπρικα έτσι στο τέλος να δείξω ναι, αυτό ναι, το ναι, κόκκινο ναι. τέλος πάντων της πάπρικας. Θα ψιλόκοβα λίγο σχοινόπρασο. Πώ μ' αρέσει το σχοινό να μάθαινα να το χρησιμοποιώ. Και έτσι για να δώσω και μια εορταστική νότα, ναι, ναι. θα έπαιρνα ένα κουπάτ, βλέπω Πάτ. θα μου το χαρίσει μετά, το βλέπω ναι. εκεί, ναι. Ε, σε σχήμα καρδίας ναι. και θα έφτιαχνα μία ωραία ελαφριά κρέμα παντζαριού με κομματάκι από καπνιστό σολομό στο πλάι. Λοιπόν, μπορείς να έρθεις <Και> στο σπίτι, <Και> θα ανοίξω την πόρτα να μα το φτιάξει. Μου άλλη παιδια ντροπή είναι αυτό το πράγμα. λοιπόν, είναι ντροπή, δηλαδή δεν γίνεται. Να, εμεί τα έχουμε στην όλα αυτά που είπε. Σε ευχαριστώ και σου πολύ. δίνουμε και το τραπεζομάντιλο. Καλή, τι του δίνουμε, καλέ. Πολλά του δίνουμε. Πρίκα, πρίκα. Του δίνουμε. Κάτσε να πάω κοντά στο μικρό. του δίνουμε πολλά. πρίκα μου δίνεται. Κανονικά. τι είναι αυτό που σου δίνουμε. Και είδε και τα κουτάκια τα ωραία Πανέμορφα για αποθήκευση. Είναι. Πανέμορφα. Είδε και οι αγιοβασίλειδε μα εδώ, οι κλασική οι, οι σκανδιναβοί. Γιατί ο σκανδιναβό, ο Άι Βασίλης είναι chic. Δεν είναι σαν είναι τον πανέμορφος. άλλο. Είναι πανέμορφο. Και τα κουπάτα αυτά που σου τα έχω πει. Κουπάτ, τα κουπάτα, τα ωραία. Μπισκότα. Να κάνει και μπισκοτάκια ωραία mm. βουτύρου. Ωραία βουτύρου. Θα κάνει να μα φέρει. Βεβαίω. Λοιπόν, ό,τι κάνει, μα το φέρει. Χρυστομοιράζε. Πάρα πολύ. Δωράκι πάρα από εμά. Τέλειο, λοιπόν. τέλειο το δώρο. Να σας πω και την ευχή μου. Για πες και την ευχή σου. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πανέμορφο. Πραγματικά πανέμορφο. Να το αφήσω εδώ στην άκρη να το πάρω μετά. Λοιπόν, ε, oh, με συγχωρεί. Η ευχή μου, η αλήθεια είναι ότι ε, είμαστε σε καιρού πολύ σκοτεινού και πολύ περίεργους. Αυτό συμβαίνει εδώ τα τελευταία χρόνια με τους πολέμους, με όλα αυτά που Μα έχει φέρει τέλο πάντων, ε, μας έχουν φέρει αυτά τα χρόνια, όπως η πανδημία και άλλα πολλά. Η ευχή που θέλω να δώσω, πέραν από τα κλασικά που είναι ναι, να έχουμε είναι υγεία, ναι, ε, αυτό χαρά, ναι. επιτυχίες στον καθένα, εννοείται, καλό είναι να, να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας, αλλά και δίπλα μας. Ε, γιατί οι, οι αξίες του ανθρώπου, είναι μια από αυτές μάλλον, αυτές τις αξίες των, των ανθρώπων, είναι να μπορεί να προσφέρει. Άρα λοιπόν το αν προσφέρουμε στους δίπλα μας, αλλά να το νιώθουμε ηθικά να μας κάνει καλά εμάς, αυτό πιστεύω ότι θα αλλάξει πάρα πολλά στον πλανήτη μας. Είτε αυτό έχει να κάνει ε, με τους ανθρώπους, είτε με τη φύση, είτε με τα ζώα, είτε με τα παιδιά, είτε με τους ηλικιωμένους. Άρα λοιπόν η ευχή μου για αυτά τα Χριστούγεννα, πέραν από τα κλασικά που εύχομαι όλοι να είμαστε καλά δημιουργικοί, είναι να κοιτάξουμε μέσα μας αλλά και δίπλα μας. Είναι το πιο σημαντικό για μένα. Υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ σε Γιώργο. Εγώ το... για όλα. Είσαι ένας τέλειος σεφ, ένας υπέροχος συνομιλητής. Ε... Αχ, πρέπει να σηκωθώ, ναι. Μιλάμε, παιδιά, ξάπλαρα. Με... Ήταν. Όχι. Μα Τι ναι, ναι, ναι μου ξάπλωσα εγώ λίγο. Όχι, δεν κουράστηκα. Χαλάρωσε μαζί μου. Χαλάρωσα μαζί σου και <χαλά> ήταν και εκείνο το πρόγευμα που το έφαγα και μου <χαλά> ναι, ναι. <χαλά> Το Χριστουγεννιάτικο, και έτσι χειμμένη στο καναπέ και έλεγα πω πω τι ωραία που περνάω με το σεφ. Ε, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος παιδιά, φτάσαμε στο τέλος ε, και αυτού του podcast. Ε, εύχομαι να περάσατε καλά μαζί μας, βασικά εύχομαι να μάθατε μαζί μας, ε, να αισθανθήκατε τόσο δημιουργικοί όσο και δημιουργοί και ευχόμαστε ε, να σας δούμε και στο επόμενο.